Πάμε να ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μέσα από τη σχετική παρουσίαση που, όπως συνηθίζουμε άλλωστε, με την κυρία Κατερίνα Κιούση, διαιτολόγο διατροφολόγο, και μια παρουσίαση με την υπογραφή της Diet System Clinic. Την καλησπέρα μου, κυρία Κιούση. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ θερμά. Μεταβολικό σύνδρομο είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Θα δώσουμε την ακριβή έννοια του όρου και θα το αναπτύξουμε βέβαια, θα μιλήσουμε αναφορικά με τον ακριβή ορισμό του, θα εστιάσουμε στον πληθυσμό κατά κάποιο τρόπο που εμφανίζει μεταβολικό σύνδρομο. Ωστόσο, πάμε να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο? Είναι λοιπόν μια κοινή μεταβολική διαταραχή, στην οποία παρατηρείται αύξηση της χοληστερίνης, υπάρχει μείωση στα επίπεδα ενέργειας στον οργανισμό, ενώ έχουμε αύξηση του σωματικού βάρους. Τώρα, το μεταβολικό σύνδρομο είναι μια κατάσταση που επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία του οργανισμού. Όπως είπαμε, χαρακτηρίζεται από υψηλή χοληστερίνη τριγλυκερίδια, συσσωρεύει το σώμα σπλαχνικό λίπος, ιδιαίτερα στην περιοχή, στην κοιλιακή περιοχή, αυξάνεται το σωματικό μας βάρος, υπάρχουν χαμηλά ποσοστά ενέργειας, στις γυναίκες δημιουργεί σοβαρές διαταραχές και στην αμινορρύση, και όλο αυτό αυξάνει πάρα πολύ το κίνδυνο να εμφανίσει ένας άνθρωπος καρδιαγγειακά προβλήματα, κάποιο αυτοάνοσο νόσημα ή ζαχαρώδη διαβήτη. Τι μπορεί να προκαλέσει τώρα η αντίσταση στην ινσουλίνη? Ένα ερώτημα το οποίο... Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι το μεταβολικό σύνδρομο είναι κάτι το οποίο δεν δίνει ιδιαίτερα συμπτώματα για να καταλάβουμε ότι ένας άνθρωπος έχει αυτή τη διαταραχή. Το βρίσκουμε μέσα από κάποιους εργαστηριακούς δείκτες. Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του μεταβολικού συνδρόμου, το οποίο όταν υπάρχει μπορεί να δημιουργήσει νευρικότητα, ιδιαίτερα όταν ένα άτομο πεινάει, να αυξήσει τις φλεγμονές στον οργανισμό, να πυροδοτήσει τα αυτοάνοσα νοσήματα για να δημιουργήσει εξάρσεις, αυξάνει τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια, μας οδηγεί πότε σε υπερένταση, πότε σε εξάντληση, συγκεντρώνεται, όπως είπαμε και πριν, σπλαχνικό λίπος και αυξάνεται η περιμέτρος γύρω από την κοιλιακή χώρα, και παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντική δυσκολία στο να χάσει ένας άνθρωπος βάρος, ακόμα και όταν η ποσότητα της τροφής μειώνεται σημαντικά. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει κίνδυνος αθυρωμάτωσης και καρδιαγγειακών προβλημάτων, ενώ επηρεάζει ακόμα και το γαστρεντερικό μας σύστημα με φουσκώματα, διάρρεια, δυσκολιότητα, κοιλιακή διάταση. Και γενικότερα η ινσουλίνη, πέρα από το ρόλο που έχει στον οργανισμό να κρατάει σταθερά τα επίπεδα του ζαχάρου, σχετίζεται με την ενέργεια που υπάρχει στον οργανισμό, με την καύση του λίπους και με ένα σωρό άλλες λειτουργίες. Επηρεάζει δηλαδή, όπως καταλαβαίνουμε, όλο το ενδοκρινικό σύστημα, ναι, και όταν διαταράσσεται η σωστή της λειτουργία, επηρεάζει αρνητικά την υγεία μας. Πώς ορίζεται τώρα το μεταβολικό σύνδρομο? Το μεταβολικό σύνδρομο ορίζεται μέσα από 5 παράγοντες, οι οποίοι όταν 3 από αυτούς συνυπάρχουν, λέμε ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μεταβολικό σύνδρομο. Τώρα, οι παράγοντες αυτοί είναι αφενός η υπέρταση, δηλαδή όταν η αρτηριακή μας πίεση είναι πάνω από 13 η μεγάλη και πάνω από 8,5 η μικρή, ή όταν ένας άνθρωπος παίρνει αγωγή για υπέρταση. Όταν το ζάχαρο είναι υψηλό, που λέμε ότι το ζάχαρο νηστείας είναι πάνω από το 100, όταν τα τριγλυκερίδια είναι πάνω από 150, όταν η καλή χοληστερίνη είναι χαμηλότερη από 40 στους άντρες και χαμηλότερο από 50 στις γυναίκες, και όταν υπάρχει κοιλιακή παχυσαρκία, δηλαδή όταν η περίμετρος της μέσης στους άντρες είναι πάνω από 102 εκατοστά, ναι, και στις γυναίκες πάνω από 88, τότε λέμε ότι όταν συνυπάρχουν 3 από αυτούς τους παράγοντες, ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε κατάσταση μεταβολικού συνδρόμου. Τώρα, να πούμε ότι οι 5 αυτοί παράγοντες, ο καθένας ξεχωριστά αποτελεί παράγοντα κινδύνου, έτσι ώστε ένα άτομο πιθανό να εμφανίσει έμφραγμα, εγκεφαλικό ή κάποια έτσι σοβαρή διαταραχή. Όταν δε συνυπάρχουν 3 από αυτούς τους παράγοντες, επειδή εκεί πέρα αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητες, λέμε ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μεταβολικό σύνδρομο, που είναι σαν να τον προειδοποιεί στην ουσία, να χτυπάει ένα καμπανάκι, ότι βρίσκεται στα πρόθυρα εμφράγματος ή εγκεφαλικού και πρέπει άμεσα να λάβει μέτρα. Τι ποσοστό τώρα του πληθυσμού εμφανίζει το μεταβολικό σύνδρομο?
Αυτό που φαίνεται είναι ότι στις δυτικές κοινωνίες ένας στους τρεις ενήλικες πάνω από 50 χρονών βρίσκεται σε μεταβολικό σύνδρομο. Επειδή είπαμε λοιπόν ότι αυτό εντοπίζεται μέσα από εργαστηριακούς δείκτες, καλό είναι ένας άνθρωπος αναταχτά διαστήματα να ελέγχεται, έτσι ώστε να μπορεί να αντιδράσει έγκαιρα από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα, γιατί όταν υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να δημιουργήσει αυξημένο κίνδυνο και για ζάχαρο, και για έμφραγμα, για εγκεφαλικό, για καρδιαγγειακά προβλήματα, επηρεάζει τη λειτουργία των νεφρών, ενώ επίσης μπορεί να δημιουργήσει και λίπος στο σηκώτη. Τώρα, αν ένας από αυτούς τους επιβαρυντικούς παράγοντες εμφανιστούν, οι επιπλοκές εκεί για την υγεία μας και ο κίνδυνος αυξάνεται κατακόρυφα. Είναι κάτι το οποίο αναστρέφεται? Ναι, το ευχάριστο είναι ότι είναι μια κατάσταση η οποία είναι αναστρέψιμη. Τώρα, η απώλεια βάρους, δηλαδή το να έχουμε ένα σωστό υγιές σωματικό βάρος, είναι το νούμερο ένα. Το να υιοθετήσουμε σωστές διατροφικές συνήθειες και να εντάξουμε στο βαθμό που είναι εφικτό για τον καθένα και να υπάρχει μια σύπια μορφής άσκηση, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, αν υπάρχουν κάποιες, έτσι να το πούμε, κακές συνήθειες, όπως το κάπνισμα, καλό είναι να αποφεύγεται όταν υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες, έτσι ώστε να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να φύγει από αυτή τη ζώνη κινδύνου και να ξεπεράσει το μεταβολικό σύνδρομο. Μάλιστα, οπότε απαντήσαμε και στην ερώτηση αν αναστρέφεται, σωστά? Σωστά. Να πάμε τώρα, τι χρειάζεται για να μην επανέλθουμε στην ίδια κατάσταση αργότερα? Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής και τον τρόπο σκέψης, και αν κάποιες κακές συνήθειες μας έφεραν σε μια κατάσταση, επειδή η προδιάθεση δεν σταματάει να υπάρχει, εννοείται ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε καλύτερη συμπεριφορά, να έχουμε μια καλύτερη και πιο ισορροπημένη διατροφή, να υπάρχει άσκηση στην καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να μπορούμε οριστικά να μην επανέλθουμε και να μην υπάρχει κίνδυνος για την υγεία μας. Να πάμε τώρα στην diet system και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση. Το Diet System Clinic μπορεί να βοηθήσει οποιοδήποτε άνθρωπο το χρειάζεται να έχει μια ισορροπημένη και σωστή διατροφή. Δεν χρειάζεται να αρρωστήσουμε ή να κινδυνολογούμε για να εφαρμόσουμε το σωστό και το ορθό. Μπορεί να προσφέρει λοιπόν στον όποιον άνθρωπο χρειάζεται τη βοήθειά της καθημερινά ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, έτσι ώστε να έχει όλη την ενέργεια που χρειάζεται, να έχει μια καλή εμφάνιση, μια καλή ψυχολογία και στην ουσία να μπορέσει να έχει και μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Οι τηλεθεατές, και όχι μόνο, πού μπορούν να σας βρουν? Μπορούν σε όλα τα social media. Τα γραφεία μας είναι στη Θέρισο, Λεβίνου 71, στον πρώτο όροφο. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας που θα μπορούσαν έτσι να προγραμματίσουν ένα πρώτο ραντεβού είναι το 281-0-311-888. Μάλιστα, κυρία Κιούση, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.